Καλημερίζω σήμερα το διευθυντή της αρχαιοτέρας εφημερίδας της χώρας, της Εστίας, και αρθρογράφος στη Δημοκρατία, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη. Καλημέρα, κύριε Κοτάκη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Δεχόμεθα ευχές. Προχθές είχαμε γενέθλια, συμπληρώσαμε 147 έτη αδιάκοπης κυκλοφορίας. Μάλιστα. Να το κρατήσουμε αυτό το στοιχείο. 147 χρόνια σε δύσκολες περιόδους για τον τύπο. Πρώτα ο Θεός σε λίγο καιρό, 150. Πρώτα ο Θεός για την Εστία. Αλλά αυτός ο Θεός δεν υπήρξε, όπως ξέρετε, για 57, τουλάχιστον 57, γιατί και αυτό είναι ερωτηματικό. Ανθρώπους, νέους ανθρώπους, κύριε Κοτάκη. Πόσα λάθη των ανθρώπων θα προλάβει να διορθώνει ο Θεός? Και αν... Θα διόρθωσε με τον καιρό και με τον πόλεμο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ ακριβή ενέργεια, αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είχαμε καλό καιρό. Αλλά πόσα λάθη μπορεί να διορθωθούν? Τι έχει συμβεί εδώ στην πραγματικότητα, κύριε Κοτάκη? Η χρεοκοπία ενός ολόκληρου συστήματος, κύριε Σαχίνη. Γιατί ακόμα και αν δεχτούμε την ανάγνωση που γίνεται αυτή τη στιγμή, το πώς λειτουργήσε το σταθμαρχείο, την πολύ μικρή εικόνα, θα διαπιστώσουμε, αν ανοίξουμε λίγο περισσότερο το πλάνο στο φακό, πώς λειτουργεί μια ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, πώς λειτουργεί το ανθρώπινο δυναμικό της και πώς λειτουργεί το δίκτυό της. Mm-hmm. Και πώς λειτουργούν επίσης τα συστήματα, αν υπάρχουν αυτά, έγκαιρων προειδοποιήσεων. Το λέω αυτό γιατί έχουμε δημοσιεύσει εδώ και μερικές μέρες την πληροφορία και δεν έχει διαψευστεί ότι ο πρόεδρος του ΟΣΕ, ο Καρατομηθής, ο κύριος Πατέρας, εδώ και καιρό έχει αποστείλει έγγραφο στα αρμόδια υπουργεία, παραπάνω, με το οποίο προειδοποιούσε: κάντε κάτι, διότι το δίκτυο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, το σιδηροδρομικό δίκτυο υποδομών Θεσσαλονίκη-Λάρισα, είναι ασυντήρητο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σήμερα, κύριε Σαχίνη, η Δημοκρατία αποκαλύπτει ότι ο ΟΣΕ Θεσσαλονίκης ήδη είχε απευθύνει έγγραφα, εκτός από τον πρόεδρο του ΟΣΕ, προς πάντα ενδιαφερόμενο, με τα οποία έλεγε ότι το σύστημα με τα κλειδιά, το ηλεκτρονικό, δεν λειτουργούσε και δίδονταν λάθος εντολές. Δεν εκτελούνταν οι εντολές των σταθμαρχών. Δεν θέλω αυτό που λέω να αθωώσω ή να ενοχοποιήσω τον συγκεκριμένο σταθμαρχή, αλλά εδώ, εκτός από το πρόβλημα στο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή ποιος καθόταν στο τιμόνι του σταθμαρχείου, τίθεται και ένα ευρύτερο ζήτημα για το πώς λειτουργούσαν τα όποια ηλεκτρικά δίκτυα των ελληνικών σιδηροδρόμων. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, να δούμε όλη την εικόνα, τη μικρή εικόνα, στο επίπεδο του ΟΣΕ. Ας μην πάμε παρακάτω, τι έγινε με την τηλεειδοποίηση, τι έγινε με τη σύμβαση, τι έγινε με τις παρατάσεις κτλ. Θα δούμε ότι μια ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, από την οποία μάλιστα διαγράφηκαν και 10 δισεκατομμύρια ευρώ χρέη, τα οποία είχαν καταπέσει ως εγγυήσεις για έργα της περίοδου του Σιμίτη, μετά από το γύρισμα του αιώνα εξακολουθεί να λειτουργεί χειρότερα από πριν. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι συγκυριακό που απασχολεί το εκλογικό σώμα μόνο, δηλαδή το πώς λειτουργεί μια εταιρεία του δημοσίου, αλλά με το συγκεκριμένο δυστύχημα χτύπησε ευαίσθητες χορδές και κώδικες πολλών ανθρώπων για διαφορετικά θέματα. Χτύπησε τον κώδικα πελατειακό κράτος Ρουσφέτια. Χτύπησε τον κώδικα ικανό ή ανίκανο κράτος. Χτύπησε τον κώδικα οικογένεια. Χτύπησε τον κώδικα τα παιδιά μου. Χτύπησε τον κώδικα οι σπουδές τους. Χτύπησε τον κώδικα το μέλλον μας. Χτύπησε τον κώδικα οι ασφάλειες των συγκοινωνιών. Μην απορρεί λοιπόν η κυβέρνηση που σήμερα διαπιστώνει και μαθαίνει ότι στις μετρήσεις έχει υποστεί, θα ανακοινωθούν αυτά, έχω την εντύπωση απόψε, κατά το μάλλον ή τον μείωση στα ποσοστά της. Κοιτάξτε, και το ξέρετε καλύτερα από εμένα, διότι και στην Αθήνα ο τόνος χθες ήταν έντονος από χιλιάδες κόσμου. Η κοινωνία είναι ήδη αλλού, σε άλλη ταχύτητα. Το θέμα είναι πρωτίστως η κυβέρνηση αυτή. Δεν είναι η κυβέρνηση ενός μήνα, είναι η κυβέρνηση 4 χρόνων. Έχει αντιληφθεί ή προσπαθεί πίσω από επικοινωνιακές πυρουέτες το βάρος της κατάστασης? Διότι, κύριε Κοτάκη, όταν ένας υπουργός βγαίνει χθες και λέει, τα ξέρω ο αρμόδιος υπουργός, αλλά αν τα έλεγε μες στη Βουλή δεν θα μπαινε κανείς μες στο τρένο, εδώ δεν υπάρχει καν συγνωστή πλάνη. Υπάρχει ευθέως ανάληψη ευθυνών, δολιότητα, δηλαδή το ξέρεις και δεν το λες. Για πολλά μπορεί να κατηγορηθεί αυτή η κυβέρνηση, όμως για ένα δεν μπορεί να κατηγορηθεί, ότι δεν ξέρει τι της γίνεται σε ό,τι αφορά την επιρροή της στο εκλογικό σώμα. Αυτή τη μετράει συνεχώς, κύριε Σαχίν, και ξέρει πάρα πολύ καλά την επίδραση του, τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν έχει αντιληφθεί πόσο στρατηγικό βεβαίως είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί, γιατί
έχω την εντύπωση ότι σε έναν κύκλο που άρχισε το 1974 και φτάνουμε μέχρι σήμερα, ζούμε ή τις αρχές ή την κορύφωση της τρίτης, κατά τη γνώμη μου, μεταπολιτεύσης. Η πρώτη ήταν η κανονική συγκρότηση της μεταπολιτευτικής ελληνικής δημοκρατίας. Η δεύτερη ήταν το 12, όταν οι Έλληνες αντικατέστησαν τον ένα πόλο, το Πασόκ, με το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχω την εντύπωση ότι τώρα ζούμε τις αρχές της τρίτης, γιατί υπήρχε ένα εκκρεμές ζήτημα από τότε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και έχω την εντύπωση ότι πια σε αυτή την τρίτη μεταπολίτευση θα πιεστεί πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει άριστα. Δεν είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεται πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει, καθώς όλη η μεθοδολογία που βλέπω από την αρχή, 9 μέρες τώρα κανοναρχούν όλοι πάνω στο σταθμάρχη, ενώ οι απόρριτες μετρήσεις λένε 10% ανθρώπινο λάθος, 90% πολιτικές ευθύνες, πιστοποιούν ότι μάλλον η κυβέρνηση είναι σε απόσταση από αυτό το οποίο συμβαίνει και επιμένει σε μια λάθος μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος. Θεωρείτε, με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, λέει, ρωτήστε τον κύριο Κοτάκη, μήπως αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει επισέλθει σε μια άρνηση της πραγματικότητας και ότι η πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει αφού δεν τον βολεύει? Κοιτάξτε να δείτε, άρνηση της πραγματικότητας, δεν ξέρει την πραγματικότητα. Άριστα ο κύριος Μητσοτάκης, και γι' αυτό άλλωστε θα μεταθέσει κατά πάσα πιθανότητα για τις εκλογές. Αν δεν την ήξερε, θα πήγαινε να κάνει εκλογές στις 9 Απριλίου, όπως είχε ήδη προγραμματίσει. Δεν ξέρει άριστα την πραγματικότητα. Δεν την αρνείται την πραγματικότητα. Απλώς τον στενοχωρεί, είμαι βέβαιος, αυτή η καινούργια πολιτική πραγματικότητα. Και αλλιώς θα είχε σχεδιάσει. Μάλιστα. Να ερωτηθεί, λέει ο κύριος Κοτάκης, εντάξει με τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ και όλους τους κρατικούς φορείς. Στην Ελλάδα ζούμε, και αν ακόμη δεν ξέρουμε τι σημαίνει ελληνικό κομματικό κράτος, τότε μάλλον ζούμε σε παράλληλο κόσμο. Όμως, για τον πάροχο που είχε την ευθύνη να μεταφέρει ανθρώπινες ζωές πάνω σε αυτό το προβληματικό δίκτυο, έχει να πει κάτι? Διότι είναι ή δεν είναι εγκληματική η απόφαση μιας εταιρείας που γνωρίζει σε ελλείψεις να αποφασίζει να λειτουργεί τα τρένα και να είναι όλα μια χαρά? Κύριε Σαχίνη, αυτό το οποίο έχω να πω για τον πάροχο καταρχάς είναι το αυτονόητο. Δεν έχουμε δει ακόμα το πρόσωπο του παρόχου. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο καλό-κακό έχει πρόσωπο. Έχει υπουργό, έχει πρόεδρο του ΟΣΕ, έχει εντεταλμένο σύμβουλο στον ΟΣΕ. Εμφανίστηκαν κάποιοι από αυτούς και ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Μπορεί να μην ικανοποίησαν το εκλογικό σώμα, εν πάση περιπτώσει, τη στιγμή που όλα είναι ενοργή στην πατρίδα, αλλά εμφανίστηκαν με το πρόσωπό τους. Ο πάροχος δεν έχει εμφανιστεί ακόμα με το πρόσωπό του. Δηλαδή, κάποιος εκπρόσωπος της εταιρείας, δεν λέω ο Ιταλός Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος μάλιστα από ό,τι μαθαίνω μετετέθη δυσμενός στην Ελλάδα γιατί δεν ήταν ικανοποιημένη στην Ιταλία από τις επιδόσεις του, δεν λέω ο Ιταλός. Κάποιος εκπρόσωπός του. Να εμφανιστεί στην τηλεόραση και να εκφράσει τη λύπη του. Δεν έγινε ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Από εκεί και πέρα, εκτός από το κομμάτι των ευθυνών του δημοσίου για το σιδηροδρομικό δίκτυο και για τις υποδομές, υπάρχουν ζητήματα, κύριε Σαχίνη. Είναι γνωστό ότι περίπου πριν από ένα μήνα, φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα τρένα πήρε φωτιά. Έχει γραφτεί. Είναι μυστικό. Επέβαιναν, νομίζω, 50 επιβάτες, 60, αν έχω διαβάσει σωστά, τώρα δεν τα θυμάμαι κιόλα. Είμαι ανοιχτός στην κριτική γι' αυτό. Ούτε το θέμα βεβαίως έπαιξε πουθενά. Ούτε βεβαίως ακούσαμε κριτική για οτιδήποτε από όλα αυτά. Μα ξέρετε, το Δεκέμβριο. Έχουν γίνει επίσης τόσες εκτροχίες. 3-4 εκτροχιασμοί από το φθινόπωρο μέχρι τώρα, στην Τηθωρέα, στο Λιανοκλάδι κτλ. Αν δεν υπάρχει θέμα γι' αυτά, τι υπάρχει? Μα η Ιταλική εταιρεία, ξέρετε, το Δεκέμβριο βγήκε χθες. Έχει κάνει αγωγή στον ΟΣΕ. Υπάρχει άλλο ζήτημα. Καταλαβαίνετε εδώ. Θα σας το πω όσο πιο περιφραστικά γίνεται. Η Ιταλική εταιρεία αγόρασε την Τρένοσε με 48 εκατομμύρια και της δόθηκαν με βάση τη σύμβαση αυτή την 7-17 σε αιτήσια βάση 50 εκατομμύρια ευρώ για τις άγονες γραμμές. Ποια είναι η άγονη γραμμή? Η μοναδική γόνιμη. Αθήνα Θεσσαλονίκη. Βαφτίστηκε άγονη. Όταν λοιπόν ετέθηκε το ζήτημα, αν είμαι σωστά πληροφορημένος, το τι θα γίνει με την άγονη γραμμή, το δημόσιο της πρότεινε, μάλλον εκείνη πρότεινε στο δημόσιο, ότι να κάνει αντισταθμιστικά 800 εκατομμύρια ευρώ έργα, αλλά υπό την προϋπόθεση να διορθωθεί και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δηλαδή να βάλει εκείνη λεφτά, αλλά να ξέρει ότι θα πατάει και σωστές ράγες. Τι μεσολάβησε? Από τα 800 εκατομμύρια αντισταθμιστικά για να υπογραφεί σύμβαση με μόλις 77 εκατομμύρια αντισταθμιστικά και χωρίς μάλλον συμβατική υποχρέωση του δημοσίου για τα συστήματα ασφάλειας, αυτό είναι νομίζω πια δουλειά της δικαιοσύνης θα του βρει, κύριε Σαχίνη, και όχι
μόνο να ακούσουμε την άποψη της εταιρείας ή του ΟΣΕ. Μάλιστα. Λέει εδώ άλλος φίλος, καλημέρα από την Αθήνα. Λέει, θα ήθελα το σχόλιο του κύριου Κοτάκη για τη στάση κεντρικών ΜΜΕ και κεντρικών μεγαλοδημοσιογράφων. Γιατί εμένα, λέει, μου θυμίζει τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή περί νταβατζίδων, την οποία βλέπω να δικαιώνεται καθημερινά. Και ο Σάκης λέει, η εστία έγραφα την εποχή της Καλτεστρούτσι, Πανσαβόλτα, για την είσοδο της μαφίας στη χώρα. Η εστία, λέει, τα έγραφε με τα τσιμέντα. Και μάλλον το ξαναβλέπουμε σήμερα. Η διείσδυση της μαφίας στη χώρα τελικά πώς είναι? Να πείτε στον ακροατή το εξής. Φοβάμαι ότι το παιχνίδι, οι θεσμοί συνολικά, μεταξύ των οποίων τα μέσα ενημέρωση και εμείς δημοσιογράφοι, το έχουμε χάσει ήδη προπολού πριν συμβεί το δυστύχημα των Ντεμπών. Το λέω αυτό γιατί την περασμένη εβδομάδα δόθηκε στη δημοσιότητα έρευνα της Public Issue, όπου εκεί ρωτάται η γνώμη των πολιτών για το πόσο ικανοί, πόσο αποτελεσματικοί, πόσο αδιάφθοροι είναι οι δικαστές, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και άλλοι θεσμοί. Ποσοστά, πριν το δυστύχημα. 76% πρώτο σε πρόβλημα το δικαστικό σύστημα. Σχετικά με το αν είναι αδιάφθορο ή όχι, έτσι. Δεύτερη, η πολιτική, 71%. Τρίτη, μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι, 63%. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι αυτή η εικόνα αδικεί δεκάδες έντιμους επαγγελματίες δημοσιογράφους, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τη μάχη για τον επιούσιο από πολύ νωρίς και προφανώς δεν βρίσκονται στον άμβονα για να δικαιολογήσουν κάθε τι που κάνουν οι εξουσίες. Δυστυχώς όμως αυτή η εικόνα έχει δημιουργηθεί στους πολίτες. Δεν ξέρω πόσο νωρίς είναι ή πόσο αργά για να την αναιρέσουμε. Ο κόσμος γνωρίζει βεβαίως ποια είναι τα ονόματα τα οποία ταυτίζονται απολύτως με τις εξουσίες και ποια είναι τα ονόματα τα οποία διατηρούν την ανεξαρτησία τους και το αναγνωρίζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δούμε συνολικά τι γίνεται τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, πολλές φορές θα καταλήξει το συμπέρασμα, κύριε Σαχίνη, ότι βλέπουμε 5 τηλεοράσεις, αλλά βλέπουμε μία άποψη. Βεβαίως πρέπει να πω στον ακροατή σας και το εξής. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, η μεταπολίτευση που συντελείται αυτή τη στιγμή, τη συνειδητοποιούν οι πολιτικές ηγεσίες, καταγράφεται ήδη στους αριθμούς, απλώς δεν τους αρέσει να τη διαβάζουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουν τηλεόραση στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, 1 εκατομμύριο πολίτες. 1 εκατομμύριο. Παλιά έβλεπαν 3, 4, 5. Και έχει μετατοπιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η ενημέρωση των πολιτών στο Facebook, στο TikTok, στο Twitter και σε άλλους θεσμούς ημιάμεσης δημοκρατίας. Αν αυτό δεν είναι η συνολική χρεοκοπία ενός συστήματος, τι είναι? Εγώ αισθάνομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι καταχρηστικός είναι ο πληθυντικός της ευγενίας. Μας βλέπουν, αλλά δεν ξέρω αν μας πιστεύουν. Εμείς αυτή τη μάχη δίνουμε και από την εστία κάθε μέρα. Τη μάχη της επιρροής, τη μάχη της επίδρασης. Όχι τη μάχη του να υποδεικνύουμε ως εισαγγελάτη τι ακριβώς να κάνει η πολιτική εξουσία. Αλλά το καλό και το σωστό για το εθνικό συμφέρον, για το κοινωνικό συμφέρον, για την πατρίδα, για τις οικογένειές μας. Αν αυτό το αναγνωρίζουν οι αναγνώστες, έχει καλώς. Εάν όχι, έχουμε δρόμο πράγματι να διανύσουμε. Κανένας μας δεν μένει έξω από την κριτική. Κύριε Κοτάκη, δεν υπάρχει θέμα και σύγκρουση συμφερόντων για τον νέο Υπουργό Μεταφορών αυτή τη στιγμή, έστω και εξαγχιστίας ο πεθερός του μετέχει σε εταιρεία η οποία εκτός από τα οδικά δίκτυα και άλλα μεγάλα έργα κατασκευάζει και ένα τμήμα των σιδηροδρόμων? Θα σας απαντούσα, ναι, κύριε Σαχίνη, αν είχε διοριστεί ο κύριος Γεραπετρίτης Υπουργός Μεταφορών στις αρχές του 2022, όταν προκηρύχθηκαν τα έργα από την ΕργοΣΕ, ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, και μετήχαν οι γνωστές εταιρείες που τα διεκδικούσαν. Τώρα, ένα μήνα πριν από τις εκλογές, και μοναδικό αντικείμενο τη συγκρότηση του πορίσματος των εμπειρογνωμών, για το μόνο το οποίο δύναται να ελεγχθεί ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι να δοθεί στη δημοσιότητα μέσα και από το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων η αλήθεια για το τι συνέβη και να μην προσπαθεί να γίνει χειραγώγηση της δικαιοσύνης μέσω του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων. Μόνο σε αυτό είναι υποκείμενο κριτικής ο κύριος Γεραπετρίτης αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά κοιτάξτε, ο κύριος Γεραπετρίτης χθες εκτός από αυτό είπε και για τη δρομολόγηση των μέτρων ασφαλείας. Και τα μέτρα ασφαλείας σημαίνουν υποδομές. Άρα εδώ θα εμπλακούν εταιρείες. Ναι, εάν κληθεί να βάλει υπογραφή για συγκεκριμένη εταιρεία, το ξέρει καλύτερα και από εμάς ο ίδιος ότι είναι υπόλογο σε τέτοια κριτική. Αλλά δεν νομίζω ότι θα τεθεί τέτοιο θέμα. Άλλος φίλος εδώ λέει, κύριε Κοτάκη, μην αποφύγετε. Πείτε μας κατά τη γνώμη σας, μετά την παρέτηση
αντικειμενικής πολιτικής ευθύνης του Κώστα Χιλέα Καραμαλή δεν θα έπρεπε να αποτραβηχτεί και από τις εκλογές, διότι ήδη υπάρχουν συνάδελφοί του που το υποδεικνύουν? Η απάντηση στο ερώτημα θα ήταν αυτονόητη αν δεν συνδεόταν με ένα ευρύτερο πολιτικό παιχνίδι, κύριε Σαχίνη. Και το ευρύτερο είναι με την ολική απόσυρση του κυρίου Καραμαλή από τον υπουργικό θόκο αλλά και από το βουλευτικό αξίωμα, να βρεθεί η μοναδική ηφηγένεια και το μοναδικό εξυλαστήριο πολιτικό θύμα, ούτως ώστε να μην φτάσουν οι ευθύνες στον περίβολο του Μαξίμου. Εάν ήταν ένα αυτοτελές ζήτημα η παρέτηση του κ. Καραμαλή και από το βουλευτικό αξίωμα και από τη διεκδίκηση της βουλευτικής έδρας, την οποία μπορούν νομίζω να τον αξιολογήσουν οι στερεοί συμπολίτες του, θα σας έλεγα ναι, θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί ήδη μαζί με την παρέτηση. Επειδή όμως από όσα διαβάζω στα διάφορα site, τα οποία πίσω τις γραμμές καταλαβαίνουμε καμιά φορά ποιοι κρύβονται, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι ένα αυτό παιχνίδι όλη αυτή η ιστορία που έχει ανακοινηθεί με την απόσυρση της δημοσιότητας του κ. Καραμαλή, αλλά έχει στην πραγματικότητα στόχο να αφαιρέσει πρόσωπα από τον κάδρο, επικεντρώνοντας μόνο σε ένα πρόσωπο, θα σας έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ σκεπτικός. Σαν το σταθμάρχη, ο σταθμάρχης της κυβέρνησης δηλαδή, αυτό, να του φορτωθούν τα πάντα, αυτό μου λέτε, στην ουσία. Σταθμάρχες, μηχανοδηγοί, μάλιστα. Τι να πω τώρα. Τελευταίο ερώτημα. Έρχεται από ένα φίλο που λέει: ρωτήστε τον κύριο Κοτάκη γιατί παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις, όχι μόνο εδώ αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Μήπως τελικά, λέει, στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει αυτό που έκαναν οι συντηρητικοί στην Αγγλία, αλλάζοντας τον αρχηγό τους? Θα έλεγα στον ακροατή ότι βιάζεται. Μάλιστα. Οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί των κομμάτων, ειδικά όταν τα κόμματα έχουν φτάσει κοντά στις εκλογές, κρίνονται στις εκλογές. Νομίζω ότι θα ήταν πολιτικά αυτοκτονικό να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία ηγεσία πριν από τις εκλογές. Στις εκλογές κρίνονται όλοι. Ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός ο οποίος αξιολογεί τα πρόσωπα και θα πρέπει να του αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα. Κατά τη γνώμη σας, εκτός από μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, αναφύεται και μια νέα πολιτική πραγματικότητα στη χώρα? Αυτό είναι εξ ορισμού αντικειμενικό γεγονός, κύριε Σαχίνη. Αν είδατε χθες τους δρόμους τι συνέβη, θα συμφωνήσετε μαζί μου ως προς το εξής. Το ποιοτικό στοιχείο των χθεσινών διαδηλώσεων δεν είναι ότι πήγε πολλοί κόσμος στον δρόμο, κατέβηκε πολλοί κόσμος στον δρόμο. Το ποιοτικό στοιχείο είναι ότι κατέβηκε η νεολαία στον δρόμο. Είναι περίπου μαζί με τις προηγούμενες εκλογές 700.000 νέοι ψηφοφόροι, μαζί με τις εκλογές του 19. Τότε ψήφισαν περίπου 300.000. Ήταν, εν πάση περιπτώσει, είχαν δικαίωμα ψήφου. Άλλοι τόσοι νομίζω έχουν δικαίωμα, είμαι σωστά ενημερωμένος, και τώρα. Και όχι μόνο αυτό, δεν κατέβηκαν μόνο στον δρόμο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, ακόμα και αν έχουμε φτάσει τέρμη περίοδο και κάποιοι πρέπει να εργαστούν κτλ., αυτό το οποίο βλέπουμε από μετρήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας και ενημερωνόμαστε περί αυτών, είναι ότι η νεολαία θα κατέβει και στις εκλογές. Δηλαδή, θα είναι κρίσιμος παράγων των εκλογών. Μέχρι τώρα τα κόμματα δεν είναι σημασία μεγάλη στην νεολαία για το εξής απλό λόγο. Διότι το εκλογικό σώμα είναι γερασμένο, με την καλή έννοια, δεν το λέω με την έννοια της σκέψης, ενώ ηλικιακά το μισό εκλογικό σώμα είναι συνταξιούχοι. Η κυβέρνηση είχε κάνει έναν αυτονόητο, ας το πούμε, συλλογισμό, τον οποίο δεν είχε παρακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ επαρκώς. Δηλαδή, αν με ψηφίσουν οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, μπορεί να διεκδικήσω αυτοδυναμία. Αυτή τη συμμαχία περίπου έκανε ο κ. Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Συν βεβαίως ό,τι μπορούσε να έχει η Νέα Δημοκρατία από τη μείωση της φορολογίας από τον κόσμο της μεσαίας τάξης. Υπολόγιζε η Νέα Δημοκρατία όταν έπαιρνε τη συντηρητική πλειοψηφία των συνταξιούχων με το τρακοσάρι. Αν επίσης με τις υποσχέσεις του δημοσίου υπαλλήλου για νέο μισθολόγιο. Και αν με το Market Pass μπορούσε να πει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου για τις επιπτώσεις από τον πληθωρισμό, θα μπορούσε να κερδίσει. Κανείς δεν έβαζε στην εξίσωση τη νεολαία. Τώρα στην εξίσωση είναι και η νεολαία. Αυτό είναι το καινούριο που προκαλεί δόνηση στο πολιτικό σκηνικό, γιατί παλιά ο πατέρας επηρέαζε το παιδί του. Έχω την εντύπωση, αυτό είναι οικογενειακή πρακτική δεκαετιών στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτές τις εκλογές θα γίνει το ανάποδο. Το παιδί θα επηρεάσει τον πατέρα και τη μητέρα. Μανώλη Κοτάκη, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα, κύριε Κοτάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.